Θα καλημερίσω την κυρία Αμβράζη Όλγα. Είναι κοινωνική λειτουργός και προϊσταμένη στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Γόρτινας. Καλημέρα, πώς είστε? Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλά εσείς? Δήμος Γόρτινας. Δήμος ορεινός, θα έλεγε κάποιος. Κλειστές κοινωνίες. Αυτή η πρωτοβουλία και αυτή η κίνηση, αλήθεια είναι ότι αφήνει χαραμάδα αισιοδοξίας. Ας ελπίσουμε η χαραμάδα να γίνει μεγάλο άνοιγμα και να μην μείνει μόνο χαραμάδα. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Τολμούμε λοιπόν να πούμε όχι στα καθημερινά πράγματα που δυσκολεύουν τη ζωή μας. Τολμούμε να λέμε όχι στο να κλείνουμε τα αυτιά μας στις κραυγές που ακούμε στη γειτονιά. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το ίδιο το άτομο που θα πρέπει να κινητοποιηθεί να φύγει από ένα βίαιο περιβάλλον. Κάποιες φορές θέλει ένα νεύμα από τον κοινωνικό του περίγυρο ότι ξέρεις, αν χρειαστείς κάτι είμαι και εγώ εδώ. Αυτός που θα σηκώσει δηλαδή και θα υψώσει τη φωνή και θα πει σταματήστε τώρα. Αυτό λέτε? Ναι. Μάλιστα. Αν όχι ένας, ξέρετε, στο κοινωνικό μας περίγυρο όλοι μας έχουμε συναντήσει περιστατικά βίαιες ή περιστατικά που μας έχουν εξενήσει, συμπεριφορές που μας έχουν εξενήσει. Συνήθως μέχρι τώρα, επειδή τα ενίκο μη εν δήμο που λέγανε οι παλιότεροι. Ό,τι μας βόλευε δηλαδή. Οι περισσότεροι σταματάγαμε κοινωνικές επαφές, ίσως με ζευγάρια που βλέπουμε ότι υπήρχαν τέτοιες συμπεριφορές. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος και να τολμήσουμε με τη φωνή μας να κλείσουμε πια τον κύκλο της βίας. Έχουμε μετρήσει πάρα πολλά θύματα, το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα φαινόμενα. Δυστυχώς οι συνθήκες που ζούμε εδώ και μια δεκαετία και από την οικονομική κρίση αλλά και τώρα τελευταία με την πανδημία δεν έχουν ευνοήσει τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη τώρα επικοινωνία. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ βάζω εκείνες τις πινελιές από την άλλη που είναι δική μου άποψη, αλλά έτσι όπως καταγράφονται, να με συγχωρείτε, αλλά όλα τούτα εδώ και κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί αύριο είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών με πάρα πολλές δραστηριότητες πανελλαδικά, τοπικά, περιφερειακά ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά τις περισσότερες φορές όλα αυτά νομίζω ότι είναι άλοθη, ότι μπορεί να φταίει η κρίση, η πανδημία κλπ. Δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω διαφορετικά, συγγνώμη. Ξέρετε τι γίνεται. Σε περιόδους κρίσης, και όταν λέω κρίση εννοώ και οικονομική κρίση και υγειονομική κρίση και όλα, όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδράνε το ίδιο. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ καλός σαν χαρακτήρας, γιατί ξέρετε πρέπει να έχεις μέσα σου και ασήματα αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας στο ανθρώπινο είδος γενικότερα, όχι μόνο στις γυναίκες, ενώ στους γύρω σου. Κάποιες φορές όμως άνθρωποι που ίσως δεν έχουν τέτοια πυροδοτούνται. Δηλαδή είναι το κλικ που πυροδοτεί μία κατάσταση και βγαίνει ο βίος χαρακτήρας που πιστεύω ότι όλοι μέσα μας έχουμε και καλά και κακά στοιχεία και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το κλικ να πυροδοτηθούν τα κακά στοιχεία. Δηλαδή μιλάμε είναι για δύσκολο, ανθρώπους. Ξέρετε, είναι δύσκολο να είναι κάποιος να προσελκύσει κάποιος έναν άνθρωπο όταν βγάζει το βίο χαρακτήρα του από την αρχή. Θα πήγαινε ποτέ κανείς να πει ότι εγώ θα πάρω αυτόν τον άνθρωπο, θα τον παντρευτώ, θα τον έχω σύντροφο, θα τον έχω φίλο, θα τον έχω οτιδήποτε, όταν ας πούμε βγάζει τη βίαιη συμπεριφορά από την αρχή? Όχι. Κάτι άλλο προσέλκυσε κάποιον άλλον. Το είπατε άλλον, πριν από λίγο, όταν λείπει η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός, η έλλειψη αξιοπρέπειας και η έλλειψη σεβασμού στον άνθρωπο, φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Ναι. Ή σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, κυρία Αμβράζη, να πω το εξής, ότι η βία δεν έχει να κάνει μόνο κατά της γυναίκας. Ουσιαστικά είναι ενδοοικογενειακή βία. Είναι σωματική, είναι σεξουαλική, είναι ψυχολογική, είναι συναισθηματική και δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο όταν είναι μέσα στο σπίτι. Αφορά το σύνολο των μελών της οικογένειας, ναι. Ναι, βεβαίως. Όχι, και όχι μόνο
τη γυναίκα και τα παιδιά. Ξέρετε, δυστυχώς έχουν παρατηρηθεί. Πέρσι είχε γίνει μια πολύ ωραία παρουσίαση από την περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που είχε κάνει μια έρευνα. Δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρώπης στην κακοποίηση των εφήβων γυναικών. Είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης στην κακοποίηση των γυναικών. Δυστυχώς το λέω αυτό. Και παρουσίασε λοιπόν ότι υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές σε μητέρες, στις μητέρες τους, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι στις μητέρες τους. Στο κοινωνικό τους περιβάλλον, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με πιο αδύναμα άτομα, είτε είναι ηλικιωμένοι γονείς, είτε είναι παιδιά ανήλικα. Και αυτό είναι, ξέρετε, το δυστυχώς. Το δυστυχώς στην όλη υπόθεση. Δυστυχώς ένας χώρος όπως είναι η Κρήτη, έτσι, δεν θέλω να πω μια περιοχή μόνο, ένας χώρος που έχει υψώσει τη γυναίκα από τη μινωική εποχή, γιατί η μινωήτισσα γυναίκα απολάμβανε περισσότερη ελευθερία από τις γυναίκες σε κάθε άλλο πολιτισμό της εποχής, ακόμα και από αυτές στην Αίγυπτο. Φτάσαμε σε σημείο η ανδρεία και η λεβεντιά των Κρητικών, έτσι, που έχει εξυψωθεί σε όλα τα πέρατα του κόσμου, δυστυχώς να είναι συνδεδεμένη σε κάποιες περιπτώσεις με το να σηκώνουν το χέρι. Όχι. Έχει στους διπλανούς μας. Έχει συνδεθεί με άλλο τρόπο. Με τις μινωρίτες. Δυστυχώς έχει το πάω ερμηνευτεί παρακάτω από κάποια άτομα. Ναι. Εγώ το πάω παρακάτω, κυρία Αμβράζη, και αν δεν το πω θα σκάσω. Δεν μαζεύω τη γλώσσα μου εύκολα. να σας το πω διαφορετικά, όπως το μεταφράζω και ως γυναίκα. Αν αυτή τη συμπεριφορά που καλά κάνετε και την αναφέρετε, την κάνουμε folklore και την πουλάμε μόνο και τη διαφημίζουμε, γιατί θέλουμε να διαφημίσουμε ένα τουριστικό προϊόν, απλά και μόνο για να βάλουμε κάτι στην τσέπη, δεν τη θέλω, δεν τη χρειάζομαι, δεν μου αρμόζει. Πιστεύω ότι δεν αξίζει και στην Κρήτη κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Όχι μόνο δεν τη χρειαζόμαστε. Πώς και... Εγώ μπορεί να μην κατάγομαι από Κρήτη, αλλά αυτή τη στιγμή εργάζομαι και ζω στην Κρήτη και την αγαπώ πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο ήρθα να εργαστώ εδώ. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, νομίζω ότι δεν αξίζει στην Κρήτη και στους Κρητικούς που γενικότερα είναι πολύ έχουν τη φιλοξενία μέσα τους, και όχι μόνο τη φιλοξενία, γενικότερα και τη δοτικότητα, να υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να βγαίνουν και να κακοδιαφημίζεται το μέρος που πείτε ζούμε. Μου, σε μια κλειστή κοινωνία, με μια περιοχή με δεκάδες μικρούς οικισμούς, ναι, κοντά 16.500 ο πληθυσμός στο Δήμο Γόρτινας, όλη αυτή η προσπάθεια... Και 72 χωριά και οικισμοί. 72 χωριά και οικισμοί. Δεν θυμόμουν το νούμερο. Πώς έχει... γίνει δεκτή αυτή η προσπάθεια και τα μηνύματα τα οποία περνάτε? Θα πρέπει να ξανασυνδεθούμε μετά από μια εβδομάδα να σας πω τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Γενικότερα... Οι πρώτες αντιδράσεις υπάρχουν και το ξέρετε. Η προετοιμασία έχει γίνει δεκτή με πάρα πολύ καλό τρόπο, δηλαδή από τους συναδέλφους, από εδώ, από την περιοχή, από προέδρους κοινοτήτων που έτυχε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό, ας πούμε, από σήμερα θα κοινοποιηθεί. Έχω βγάλει και κάποιο έντυπο υλικό, στο οποίο θα το πάω εδώ στο Λύκειο των Αγίων 10, γιατί ξέρετε είναι η έφηβη, είναι τα παιδιά που είναι λίγο πριν τη συντροφικότητα. Την επίσημη τουλάχιστον συντροφικότητα, το να κάνουν μια σχέση τέτοιο, συνηθίζεται και εδώ, έτσι, η γάμη σε μικρότερη ηλικία, και τώρα τελευταία δεν είναι σώνει και καλά το στάνταρ αυτό ο κανόνας. Και εκείνα είναι που θα πρέπει να πούν οι έφηβοι μας το μεγάλο όχι σε αυτό, ναι, τον κύκλο βίας. Και η αλήθεια είναι παρήγορο αυτό, ότι έχω συναντήσει πολλούς εφήβους οι οποίοι μέσα στο σπίτι τους έχουν θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με την βία, που δεν είναι σωματική, είναι λεκτική, είναι φωνές, είναι οτιδήποτε άλλο, που λένε
πάρα πολύ απλά συζητώντας μαζί τους το εξής, κυρία Αμβράζη. Είναι παρήγορο για μένα, ναι, αυτό. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Είμαστε συνειδητοποιημένοι και αποφασισμένοι ότι θα κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπω δηλαδή παιδιά, βλέπω εφήβους που ενώ μέσα στο σπίτι τους αντιδρούν εριστικά ή με νεύρα, γιατί αυτό μπορεί να είναι ένα περιβάλλον το οποίο βιώνουν, βγαίνοντας απ' έξω, είτε σε φιλικές παρέες είτε στις σχέσεις τους με τα κορίτσια ή τα αγόρια, να έχουν μια συμπεριφορά διαφορετική. Λέτε να κρατήσει αυτό? Το εύχομαι και το ελπίζω, να μην φτάσει κάποια στιγμή να θεωρήσουν ότι μόνο με φωνές και με ριστικό τρόπο μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που όλοι συναντάμε στο δρόμο μας. Ξέρετε, όταν υπάρχει σε ένα σπίτι οι δυνατές φωνές, ο εκνευρισμός κλπ. Και η εφηβεία, και όχι μόνο η εφηβεία, και τα παιδιά και όλοι, όταν ανεβεί 4-5 10 δεσιμπέλ παραπάνω η φωνή, θα πρέπει να ανεβάσουν και εκείνα προκειμένου να ακουστούν. Σωστά. Σε οτιδήποτε και να πούνε. Όταν λοιπόν εκείνοι υιοθετήσουν μία δυνατή φωνή, γιατί θα θέλουν να ακουστούν, ίσως έναν εκνευρισμό, εγώ το βρίσκω πολύ παρήγορο και ελπιδοφόρο αυτό που μου λέτε. Θέλω να ελπίζω ότι έτσι θα είναι. Δυστυχώς από κρούσματα σε σχολεία της περιοχής μας έχουμε δει ότι υπάρχει μία βίαιη συμπεριφορά ακόμα και από τα παιδιά στα παιδιά του δημοτικού. Το ένα με το άλλο. Είναι, ξέρετε, ο κακός νοούμενος ανταγωνισμός, το ποιος θα είναι, ποιος είναι αυτός που θα κερδίσει, ποιος θα είναι ο πιο δυνατός, ποιος θα είναι αυτός που θα ακουστεί, ποιος θα είναι αυτός που θα τον τρέμουν όλοι. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί είπαμε αύριο είναι μια διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ναι. Μόνο που η βία έχει πάρα πολλές μορφές και είναι μια καθημερινότητα σε πάρα πολλά σπίτια. Ήταν μια πρώτη κουβέντα και θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Με χαρά. Και σε μελλοντικό χρόνο, κυρία Αμβράζη, γιατί σήμερα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα εξαιτίας του ότι έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και έχουμε τη δυνατότητα να ακουστούμε. Και νομίζω ότι τα μηνύματα περηφάνειας και κριτικής περηφάνειας, νομίζω ότι τα περάσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τη βοήθεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και ας ευχηθούμε αυτό που τουλάχιστον τώρα να είναι ένα καμπανάκι να ξυπνήσουμε όλοι μας. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Να αναγνωρίζουμε περιστατικά δίπλα μας και να τολμήσουμε. Αυτό έχω βάλει σαν κεντρικό σύνθημα στην αφίσα. Τολμώ να πω όχι, τολμώ με τη φωνή μου να κλείσω τον κύκλο της βίας. Μια αφίσα καταπληκτική, θα την δούνε και στο site του 984, θα τη δουν και στο φιμπί του ραδιοφώνου στη συνέχεια όταν θα ανέβει. Είναι πραγματικά μια ευρηματική, πολύ πολύ καλή αφίσα. Κυρία Αμβράζη, σας ευχαριστώ καλά, πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.